Μια εναλλακτική στρατηγική για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης παρουσίασε τη Δευτέρα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο διαβούλευσης με εκπροσώπους κοινωνικών φορέων και θεσμών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο Ελλάδα Plus, ένα σχέδιο που, όπως είπε ο ίδιος, έχει πραγματικά ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για μια συνεκτική στρατηγική για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που θα θέσει τις βάσεις για μια διατηρήσιμη, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Ο μιλητής ήταν και ο πρώην υπουργός και υπεύθυνος προγραμματικών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος μου κάνει την τιμή και είναι σήμερα μαζί μας στην παρέα του Real FM 107,1. Κύριε Υπουργέ, κύριε Σταθάκη, καλημέρα. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Τι είναι το σχέδιο Ελλάδα Συν ή Ελλάδα Πλας και σε ποιες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας απαντά? Κοιτάξτε, η κεντρική του ιδέα είναι ότι η Ελλάδα μετά από μια περίοδο 20 χρόνων έχει εμφανές ένα αναπτυξιακό έλλειμμα. Και αυτό το αναπτυξιακό έλλειμμα είναι κοινός τόπος πλέον, ότι η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και των τεχνολογικών κλάδων της οικονομίας. Άρα πρέπει να γίνει μια μεγάλη στροφή της οικονομίας σε πιο παραγωγικές και τεχνολογικές δραστηριότητες. Αυτό τώρα συμβαίνει σε μια περίοδο όπου το κεντρικό θέμα είναι η πράσινη μετάβαση και το πώς το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, όπως και των ευρωπαϊκών χωρών, θα προσαρμοστεί στις απαιτήσεις κλιματικής κρίσης και των στόχων που έχουν τεθεί. Άρα η κεντρική ιδέα είναι στο πρόγραμμά μας πως η παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας συνάδει με αυτή την πράσινη μετάβαση. Η γεωργία μας αλλάξει, προφανώς θα γίνει πολύ πιο πράσινη, πιο ποιοτική, αλλά αυτό είναι και μια ευκαιρία για να γίνει πιο παραγωγική και να ενισχυθεί. Το ίδιο ισχύει και εμπολής και για την μεταποίηση, το ίδιο ισχύει επίσης και για τους πολλούς τεχνολογικούς κλάδους που υπάρχουν νέες επιχειρήσεις και νέοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και η οποία πρέπει να ενισχυθεί διότι αποτελεί απάντηση για το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Αυτή είναι κύριε Σταθάκη, βασικοί άξονες του σχεδίου προς τους οποίους προτείνεται να κατευθυνθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο δεύτερος άξονας, οι άξονες είναι προφανώς πράσινη μετάβαση. Mm-hmm. Εκεί εμείς θέλουμε να γίνουμε κανόνες δημοκρατίας ενεργειακής, δηλαδή δεν θέλουμε να το κάνει αποκλειστικά και μόνο η αγορά την πράσινη μετάβαση και πέντε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά προτείνουμε να συμμετέχουν τα νοικοκυριά, να βάζουν φωτοβολταϊκά στο σπίτι τους με ενίσχυση φυσικά, οι ενεργειακές κοινότητες και πολλά άλλα. Το δεύτερο στοιχείο αυτής της στρατηγικής της ανάπτυξης είναι το θέμα της δικαιοσύνης. Όπως ξέρετε, η αντιπαράθεσή μας με την κυβέρνηση είναι πολύ σαφής. Η κυβέρνηση προτείνει ένα σχέδιο που εδράζεται στην ελαστικοποίηση του χώρου εργασίας σε μια αγορά εργασίας που είναι ήδη πιο ελαστική στην Ευρώπη. Προκρίνει ιδιωτικοποίηση ενός μέρους δεξιοδοτικού και περιορισμό του κοινωνικού κράτους και εμείς φτιάχνουμε μια κεντρική ιδέα ότι η ανάπτυξη που χρειάζεται η ελληνική οικονομία πρέπει να συμβαδίζει με μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων γίνεται πρακτικά με δύο τρόπους, με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και με ένα ισχυρό πόλο εργασίας με συλλογικές συμβάσεις και εγγυήσεις που να εγγυούνται ότι η ανάπτυξη της οικονομίας, η αύξηση της παραγωγικότητας, η εργασία θα έχει το μερίδιό της. Ναι. Γιατί δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο να υπάρχει ανάπτυξη σε μια οικονομία με παγωμένους μισθούς και άνηση κατανομή των ωφελών. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να ασκεί δρυμία κριτική στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας μεταξύ άλλων πως το σχέδιό της είναι βγαλμένο από το χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ποια είναι τα κύρια σημεία του κυβερνητικού σχεδίου με τα οποία διαφωνείτε? Εντάξει, όλη η στρατηγική της κυβέρνησης και της έκθεσης Πισαρίδη εδράζεται στις ιδέες των 90, δηλαδή ότι η ανάπτυξη θα έρθει με λιγότερη φορολογία,
ελαστικές σχέσεις εργασίας και συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα που ήταν οι πολιτικές του 90 και είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με τη σημερινή πραγματικότητα, διότι τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη η απάντηση στην κρίση την πρόσφατη της πανδημίας, η οικονομική απάντηση, ήταν σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Το επίκεντρο βρίσκεται η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην εργασία. Βλέπετε την πολιτική του Biden για αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Αμερική, αύξηση του κατώτατου μισθού, διπλασιασμός του κατώτατου μισθού και ούτω καθεξής. Άρα είναι και ρετρό και εκτός κλίματος εποχής και γι' αυτό ήταν τόσο δρυμία κριτική την οποία ασκήσαμε στο σχέδιο της κυβέρνησης και στις ιδέες που εκπορεύονται από την έκθεση της Σαρίνη. Στο σχέδιό του γίνεται αναφορά στο μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στην κατεύθυνση της οικονομίας της γνώσης και της αυξημένης προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών και όχι του ανταγωνισμού στη βάση μείωσης των μισθών. Πώς ακριβώς μπορεί να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός τον οποίο προτείνεται? Υπάρχουν τρεις τρόποι. Πρώτος τρόπος είναι ότι χρειαζόμαστε δημόσιες πολιτικές. Για να αναφέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν παλιοί κλάδοι της βιομηχανίας που αναβιώνουν. Τα ναυπηγεία, η αμυντική βιομηχανία και πολλά άλλα. Υπάρχουν και νέοι κλάδοι, πράσινες τεχνολογίες που έχει δυνατότητες η Ελλάδα, μπαταρίες και δεκάδες άλλοι κλάδοι. Για να το πετύχεις αυτό χρειάζεται δημόσιες πολιτικές στήριξης σε αυτόν τον κλάδο. Χωρίς δημόσιες πολιτικές στήριξης σε αυτόν τον κλάδο δεν γίνεται. Το δεύτερο που χρειάζεσαι είναι η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο να πηγαίνει κατά προτεραιότητα σε αυτούς τους κλάδους για να διευκολύνει τις επενδύσεις. Και το τρίτο και βασικό που χρειάζεσαι είναι οι σωστές μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν αυτές τις επενδύσεις. Να σας θυμίσω ότι είμαστε σε μια χώρα η οποία δεν έχει ακόμα κτηματολόγιο, δασικούς χάρτες, χωροταξικό σχεδιασμό, δεν ξέρει πού μπορεί να εγκατασταθεί ένα εργοστάσιο ή ένα ξενοδοχείο και ούτω καθεξής. Άρα χρειαζόμαστε ένα κύκλο μεταρρυθμίσεων, τον οποίο ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλη ταχύτητα, και προσπαθούσε να επιλύσει αυτά τα προβλήματα που επηρεάζουν καθοριστικά τις επενδύσεις προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε και είναι αναγκαίο και κοινός τόπος πλέον για να ανακάμψει με βιώσιμο τρόπο οικονομία. Ναι. Αναφερθήκατε σε αυτό. Τις τελευταίες μέρες έχει ασκηθεί κριτική στην κυβέρνηση για το εργασιακό νομοσχέδιο. Ποια είναι η δική σας άποψη για τις αλλαγές που προωθούνται και οι οποίες, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, δίνουν δύναμη και επιλογές στους εργαζόμενους? Κοιτάξτε τώρα, είναι να μου δώσετε την επιλογή να δουλεύω 8 ή 14 ή 24 ώρες τη μέρα, δεν το λες και μεγάλη επιλογή ελευθερία. Νομίζω ότι η παραβίαση του 8ωρου είναι μια προκλητική, αδιανόητη για ευρωπαϊκή χώρα. Δεν λέω. Κύριε Σταθάκη, όμως δεν είναι πιο προκλητικό να καταπατάτε το 8ωρο, να γίνονται υπερορίες οι οποίες δεν καταγράφονται και δεν αμείβονται, από φυσικά το να είναι δηλωμένες και νόμιμες? Είναι ισοδύναμο απαράδεκτο και νομίζω ότι αν για ένα πράγμα είμαστε, ένα από τα θέματα τα οποία η προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε χειριστεί καλά, είναι η τήρηση του 8ωρου με μια επιθεώρηση εργασίας η οποία είχε κάνει θαύματα, αν θυμάστε, σε πολλούς τομείς που γινόταν κατάχρηση. Συνεπώς η απάντηση είναι πολύ συνοπτική. Καλό τον κύριο Χατζηδάκη να μου πει μια ευρωπαϊκή χώρα που να έχει παραβίαση του 8ωρου με τέτοιο τρόπο. Ναι. Να περάσουμε λίγο στη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας και την εξέλιξη της πανδημίας. Πιστεύετε ότι τελειώσαμε με τα lockdown και πώς κρίνετε τα βήματα που έχουν γίνει για την άρση των περιοριστικών μέτρων? Κοιτάξτε, δεν είμαι πολύ καλός στα περί πανδημίας, ομολογώ. Ακολουθώ ότι μου λέει η κόρη μου που είναι γιατρός. Εμβολιαστήκατε. Εσείς έχετε και γιατρό στην οικογένεια, είστε τυχερός. Χθες έκανα το δεύτερο, ναι. Ωραία. Άρα είμαι πλήρως εμβολιασμένος. Η επιστροφή στην κανονικότητα, σε ποια θέση βρίσκει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για το αποτύπωμα που θα έχει τελικά η πανδημία στην πραγματική οικονομία? Το αποτύπωμα είναι διπλό. Σε ένα πρώτο επίπεδο,
όπως ξέρετε, είχε άνισο αντίκτυπο σε κλάδους και σε κατηγορίες επιχειρήσεων. Δηλαδή θίχτηκαν περισσότερο ο τουρισμός, η εστίαση και ορισμένοι άλλοι κλάδοι. Και το δεύτερο είχε άνισο αποτέλεσμα, διότι στο εσωτερικό αυτών των κλάδων κάποιες επιχειρήσεις μπόρεσαν να διατηρήσουν μέρος δραστηριότητάς τους, κάποιες άλλες ήταν αδύνατο. Συνεπώς, η απάντηση είναι ότι πέρα από το ότι υπάρχει μια ισχυρή κριτική που κάναμε στην κυβέρνηση για ανεπαρκή και καθυστερημένα μέτρα, θα θέλαμε να είναι πιο εμπροστοβαρές όλο το σύστημα στήριξης των κλάδων. Η επόμενη μέρα έχει δύο πράγματα. Το ένα είναι να υπάρξουν στοχευμένες και επιλεκτικές πολιτικές στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των κλάδων που πραγματικά έχουν υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά, προκειμένου να μην έχουμε θύματα, να μην κλείσουν επιχειρήσεις, να μην απολυθούν εργαζόμενοι και ούτω καθεξής. Άρα αυτό το μεταβατικό στάδιο χρειάζεται υποστήριξη στην κυριολεξία για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι ότου αποκατασταθεί. Και το δεύτερο που θα έλεγα θα ήταν ότι πρέπει να εντάξουμε τους κλάδους που έχουν φυγεί αλλά που έχουν δυναμική ανάπτυξη και στο σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης και στο σχεδιασμό άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Μπορεί το τέλος της υγειονομικής κρίσης να βρει τη χώρα μας στον προθάλαμο νέων μνημονίων ή ο φιάλτης αυτός έχει περάσει? Κοιτάξτε, η σύγκρουση στην Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη, όπως ξέρετε. Ο τρόπος που αντιμετώπισε η Ευρώπη και η Αμερική, κυρίως η Αμερική και η Ευρώπη κατά δεύτερο λόγο, την κρίση ήταν στον αντίποδα των πολιτικών λιτότητας. Ήταν μια κλασική κεσιανή πολιτική, τύπωσαν χρήμα, μοίρασαν χρήμα σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Άρα είναι, υπάρχει μια μετατόπιση. Στην Ευρώπη πάγωσαν το σύμφωνο σταθερότητας που ήταν η σημαία της λιτότητας για δύο χρόνια, πιθανόν και για τρίτο. Και η επόμενη μέρα θα έχει στο επίκεντρό της ουσιαστικά την πολιτική σύγκρουση γύρω από το τι οικονομικές πολιτικές εφαρμοστούν την επόμενη μετά την πανδημία. Το 22 λοιπόν θα είναι η κρίσιμη χρονιά, λέω, για αυτή την πολιτική σύγκρουση στην Ευρώπη, αν θα πριτανεύσει η λογική και μια πολιτικές ανάπτυξης ή θα πριτανεύσουν σκληρές πολιτικές λιτότητας. Περιμένουμε και ξέρουμε ότι θα... οι μεγάλες μάχες και η μεγάλη σύγκρουση στην Ευρώπη είναι μπροστά μας. Προχθές ο Υπουργός Οικονομικών άνοιξε παράθυρο για κούρεμα δανείων μέσω του Γέφυρα 2. Μπορεί, κύριε Σταθάκη, να μπει στο τραπέζι της συζήτησης, προφανώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γενικότερα, το κούρεμα του ιδιωτικού χρέους, όχι μόνο για επιχειρήσεις αλλά και για νοικοκυριά? Κοιτάξτε, είναι ανοιχτή η ατζέντα, διότι όπως ξέρετε, το κρίσιμο θέμα και στην απάντηση του ιδιωτικού χρέους για τις επιχειρήσεις είναι αν η ζημιά που έχει υποστεί μια επιχείρηση εν προκειμένου για να επεκτείνω το επιχείρημα ή ένα νοικοκυριό με τη μείωση των εισοδημάτων του, αν δημιουργεί συνθήκες στις οποίες δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι βιώσιμη πλέον η αποπληρωμή αυτού του ιδιωτικού χρέους. Άρα έρχεται ένας μηχανισμός, όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός και δίκαιος, να αναγνωρίσει την βιωσιμότητα της επιχείρησης ή την ικανότητα ή τη δυνατότητα του νοικοκυριού να αποπληρώσει μέρος του χρέους, και σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται η έννοια του κουρέματος. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό, πρέπει να το προχωρήσουμε, πρέπει να γίνει. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις για το κούρεμα του ιδιωτικού χρέους της πανδημίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά κύριο λόγο, με μια διαδικασία αξιόπιστη. Η συζήτηση φυσικά αφορά και νοικοκυριά που υπέστησαν βρημία συρρήκνωση του εισοδήματός τους μέσα στην πανδημία. Λοιπόν, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί εκλογών στο τέλος της τετραετίας, θεωρείτε πως είναι πιθανός ένας εκλογικός ευνηδιασμός? Δεν θέλω να κάνω εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είμαστε ακόμα μέσα σε ένα κύκλο που ακόμα πανδημίας και
μιας οικονομικής κατάστασης αυτής που είναι, δεν μπορώ να δω εγώ τώρα εκλογές. Φαντάζομαι ότι αν υπάρχουν αυτές οι σκέψεις στην κυβέρνηση θα εκδηλωθούν κάποια στιγμή αργότερα, αλλά σε αυτή τη φάση νομίζω ότι είναι λίγο οξύμορο με τα πανδημικά δεδομένα έτσι όπως είναι και τα οικονομικά δεδομένα να πάμε σε εκλογές. Νομίζω θα είναι μάλλον εκτός τόπου και χρόνου αυτή τη στιγμή. Να κλείσουμε, κύριε Σταθάκη, με τις δημοσκοπήσεις. Τι είναι αυτό που κρατά ανοιχτή την ψαλίδα ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία? Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Η απάντηση η δική μου, η καταγραφή η δική μου διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις είναι ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια εμφανής για την κυβέρνηση. Αυτή αποτυπώνεται σε πάρα πολλούς δείκτες. Υπάρχει ένα πολιτικό κενό, δηλαδή η δυσαρέσκεια αυτή δεν έχει εκφραστεί σε πολιτικό επίπεδο ή σε κομματικό επίπεδο, άρα έχουμε μια τάση περιορισμού της επιρροής της κυβέρνησης χωρίς να γίνεται ορατή το κέρδος το οποίο αποκτά ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον με δηλωμένη πρόθεση ψήφου. Αλλά είμαστε ακόμα σε ένα μετέχνιο, επαναλαμβάνω, της πανδημίας, που είναι δύσκολο να αποτυπωθούν. Αυτά θα καταλαγιάσουν, νομίζω, σε συνθήκες όπου η πολιτική διάσταση και ο πολιτικός διάλογος θα οδηγούν στην αντίληψη αποφάσεων από τους ψηφοφόρους. Οπότε έχουμε χρόνο ως προς αυτό. Ναι. Υπάρχει κάτι που έχει κάνει μέχρι στιγμής η νυν κυβέρνηση και βρίσκεται ότι είναι καλό ή ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Εντάξει, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία, αν κοιτάξει κανείς, κάποια νομοσχέδια τα έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιες σημεία προφανώς μπορούν να υπάρχουν συμφωνίες συνένεσης, αλλά στις δύο βασικές επιλογές, γιατί δύο είναι τα επίμεχα μεγάλα θέματα, στις μεταρρυθμίσεις που κάνει η κυβέρνηση, στην παιδεία, στην εργασία, αυτή που ετοιμάζει στο συνταξιολογικό, είμαστε ακριβώς στον αντίποδα, είναι το μεγάλο θέμα αντιπαράθεσης. Είναι, όπως θα έλεγα, προσωπικά λέω, είναι η πιο αντιμεταρρυθμιστική κυβέρνηση που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, με σκληρές και κακές μεταρρυθμίσεις. Και στο επίμαχο θέμα της οικονομίας, παύλα πανδημίας, νομίζω ότι στο θέμα της πανδημίας η αντιπαράθεση κρατήθηκε σε λογικά επίπεδα και πολιτισμένα επίπεδα. Στην οικονομία ήταν πιο δρυμία η κριτική μας και δικαίως. Μάλιστα. Κύριε Σταθάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ.